Μου η θέρμανση. Και μάλιστα. Είναι απόλαυση. Χθες, όταν μπήκα στο σπίτι από το έξω, ήταν σοκαριστική η διαφορά. Από το... Είναι απόλαυση. Τώρα που θα σου έρθει ο λογαριασμός, θα δούμε. Εντάξει, θα κλαίμε επί ερειπίων. Σιγά, πρώτη φορά. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, τον κύριο Αβραάμ Γεωργίου. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κυρία Σάβα. Καλημέρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και πάλι. Ναι, αλλά δεν είστε εδώ να κάνουμε παρέα. Να μας φέρετε και το δούριο ύπο. Το interaction υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Λοιπόν... Η ενέργεια εκπέμπεται. Άρεσε μου το σχόλιο του συνεργάτη σας. Δική μου θέρμανση. Δεν που εννοούσε δική μου θέρμανση. Εννοούσε ότι δεν είναι στο σύστημα της πολυκατοικίας που ανάβουν και σβήνουν συγκεκριμένες ώρες κλπ. Ναι. Αυτόνομη εννοούσε. Ναι, αυτόνομη. Ναι. Και αυτόνομη και δική του. Ναι. Okay. Να κάνω και μια μικρή παρατήρηση. Με τον τρόπο που το έθεσε, ναι. Σαν να κατάλαβα ότι έχει πολλά ψηλά τις θερμοκρασίες μες στο σπίτι του. Ναι, το αρέσει. Είναι στους 24 βαθμούς, κύριε Αβραάμ. Πόσο να το βάλω. Μπράβο. Κατάλαβα ότι σε λάθος θερμοκρασίες που το έχεις. Γιατί εδώ ο περισσότερος κόσμος το λάθος που κάνει το χειμώνα είναι να βάζει το θερμοστάτι του γύρω στους 24-25. Λάθος του το πράγμα. Πόσα να το βάλουμε, κύριε Αβραάμ. Το θέμα να είμαι με την κοντομάνικη μέσα στο σπίτι. Αν είναι για να φορώ μακρομάνικο, ξύχο σου. Αλλού να ακούω να βουντάσω γιατί ψύχος. Γίνεται. Δεν αφορούμε κάτι, ρε κουμπάρε. Κύριε Γεωργίου, λοιπόν, επειδή έχουμε το θέμα καθημερινά με την Κατερίνα του Αγαπητού, που έχει τη θερμοκρασία εδώ στο στούντιο στους 18. Εγώ κρυώνω. Εκείνη είναι πιο θερμό. Τέλος πάντων, εμείς το ανεβάζουμε εδώ 24-25, όχι για να πιάσει αυτή η θερμοκρασία, αλλά είναι λίγο καλύτερα όταν θα μπω εγώ τώρα τέτοια ώρα. Ακούτε και το λαιμό μου, έχω αρρωστήσει. Όχι, όχι. Η ιδανική θερμοκρασία, τα κυπριακά δεδομένα, και το λέμε και για τους τηλεθεατές μας, για να ζεσθενόμαστε, να απολαμβάνουμε την θερμοκρασία και να πληρώνουμε και πολύ λιγότερα λεφτά, είναι 20-21 το μέγιστο. Στο δικό σας το στουδιολόγος που μπαίνει στους 18-19 είναι λόγω για της ύπαρξης μηχανημάτων και πολλού φωτισμού. Αυτά βοηθούν στην αύξηση της θερμοκρασίας. Επομένως, κυρία Αγαπητού, σωστά που βάλει τις θερμοκρασίες 18-19. Κύριε Γεωργίου, η κυρία Αγαπητού να σας καλέσει, έχει καλέσει και άλλους και έρχονται εδώ με 3 σακάκια το πρωί, να το ξέρετε αυτό. Κύριε Γεωργίου, ωραία. Είναι η θέρμανση, έτσι, αυτή που έχει θερμοστάτη. Έχουμε και άλλα τώρα, και άλλες συσκευές που είναι και πιο φθηνές. Να δώσουμε έτσι λίγα tips στους τηλεθεατές. Έχουμε διάφορους τρόπους που θερμαίνεται ο καθένας από εμάς. Δεν θα πάμε τώρα να πούμε του κόσμου, αλλάξετε τον τρόπο που θερμαίνεστε. Να τους βάλουμε σε έξορα. Ναι. Ούτε και τις συνήθειες, κύριε Γεωργίου. Αν η Άγος θέλει να είναι γυμνός στο σπίτι του, δικαιούται. Εσύ και έχουν τα συνηθισμένοι, έτσι έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κύριε Γεωργίου, δεν θα σας καλέσω για επίσκεψη. Εντάξει, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ωραία. Είπαμε για το θερμοστάτη ότι πρέπει να είναι τέτοια εποχή, για να είναι και... Είναι να το ανάβουμε, να το κλείνουμε συγκεκριμένες ώρες, κύριε Γεωργίου, ή είναι καλύτερα να το έχουμε σταθερά όλη τη μέρα. Έχει κόσμο που το έχει συνεχώς σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, που το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, τους 17-18 ας πούμε, ή έχει κόσμο που το λειτουργεί σε συγκεκριμένες ώρες. Ναι. Και να πούμε και ένα πραγματάκι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Παραδείγματος χάρη, η σημερινή ημέρα, παρόλο που είναι κρύα, είναι ηλιόλουστη. Αυτοί που το σπίτι τους βλέπει τον ήλιο να ανοίξουν τα παντζούρια για να εγκλωβίσουν θερμότητα. Άρα είναι εύκολο να ανεβάσω τη θερμοκρασία μου από τους 15-16 στους 20, από τους 10 στους 20. Θα πληρώσω πολύ λιγότερη ενέργεια και θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Εκμεταλλευόμαστε και τον ωραίο ήλιο που έχουμε. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι για τον κόσμο στις ορεινές περιοχές, γιατί πραγματικά είναι εντάξει, ζουν πανέμορφες στιγμές φυσικά, αλλά και τσουχτερό κρύο. Θέλω να είναι πολύ προσεκτικοί, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν τζάκια, τσιμινιές, κάμουν και τα λουκάνικα τους, κάμουν και τα μεζέδες τους. Παστούρμα. Οπωσδήποτε, και πίνουν και τη ζυβανία τους για να βράσουν. Ναι. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο να αερίζεται ελαφρώς ο χώρος τους, διότι άμα φταίνουν κάρκουνα μέσα στο σπίτι μου και είναι ερμητικά κλειστό το σπίτι, μπορεί να δημιουργήσω και άλλα προβλήματα. Είδαμε και την τραγική κατάληξη δύο συνανθρώπων μας πριν από λίγες μέρες που είχαν ανάψει κάρβουνα μέσα στο σπίτι και ήταν ερμητικά κλειστό, δεν είχε κάπου και μείνε το διοξείδιο του άνθρακα. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, έχουμε την κλασική τη θέρμανση, το καλοριφέρ, που είναι και με πετρέλαιο, είναι και οι θερμοσυσσωρευτές, είναι και άλλα που τα στερεώνει στον τοίχο, είναι και πιο φθηνά. Πολλοί κόσμος έχει πλέον που μπαίνει στην πρίζα και ουσιαστικά θερμαίνει τον αέρα. Εκείνο πώς να το χρησιμοποιούμε? Μιλάτε για την κεντρική θέρμανση, είναι τα αερόθερμα. Είναι αερόθερμα ουσιαστικά. Απλά δεν τα παίρνεις πέρα εδώ, θα είναι στερεωμένα στον τοίχο πλέον. Ναι, όλα τα σπίτια γενικά, ειδικά στις πόλεις, ακόμη και στα χωριά, έχουν συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Ναι. Είτε ραδιατέρ με νερό, είτε με ηλεκτρισμό, με αέρα, είτε με γκάζι, είτε ακόμα και έχει κόσμο που έχει και τσάκια, τα ενεργειακά τσάκια ή και ακόμα και τα παραδοσιακά τσάκια. Ναι. Οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, καύσιμων έχουμε τέλος πάντων, το κόστος είναι περίπου, με τα σημερινά δεδομένα, είναι παρόμοιο. Ναι. Από εκεί και πέρα εξαρτάται και πώς αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε και χειριζόμαστε το σύστημα. Ναι. Σε μια κεντρική θέρμανση, επαναλαμβάνω, οι 20 βαθμοί είναι ιδανικοί. Και να στοιχήσει σε έναν νοικοκυριό για την περίοδο, είτε αυτό είναι ρεύμα, είτε πετρέλαιο, είτε γκάζι, η περίοδος ολόκληρη χειμωνιάτικη γύρω στα 800 με 1.000 ευρώ. Σε τιμές σημερινές, με τις αυξήσεις, το λέτε, είναι έτσι γενικά. Ναι. Αλλά ακούω νοικοκυριά που πληρώνουν 1.500 και όμιση, διότι βαρκούνται να ταράξουν το θερμοστάτη και να διαχειριστούν σωστά τις θερμοκρασίες. Προσοχή λοιπόν, κύριε Γεωργίου, στη σωστή θερμοκρασία. Έτσι, για να ένα τελευταίο, να μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ναι. Ειδικά αυτοί που χρησιμοποιούν αυτόνομες θερμάστρες, οποιασδήποτε μορφής και να είναι, που ακτινοβολούν ή βγάζουν φθορά, θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Θα κρατούμε απόσταση από έφλεκτη ύλη, τους καναπές μας, τους δεσποινές μας, διότι όταν υπερθερμανόμαστε νιώθουμε και κουρασμένοι, δεν λειτουργούμε σωστά, νιστάζουμε και μπορεί σε έναν κίνδυνο να μην αντιδράσουμε σωστά. Άρα προσέχουμε ή κακό σας. Από τη θερμοκρασία που κρυώσατε εκεί. Ψηλώστε την ελίο. Τι να σας πω, να μιλήσω, Ιακώβ, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργίου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Λοιπόν, Ιακώβ, μου δώσε την εξέλιξη αυτή, γιατί μιλώντας για την τιμή του ρεύματος, έχουμε μια εξέλιξη με το ανώτατο. Ναι, με το ανώτατο. Θυμάσαι κάτι, αυτή την νομοθεσία, τον νόμο που ψήφισε η αντιπολίτευση.